Πρώτα απ' όλα να κάνω μια μικρή παρένθεση για τα χθεσινά. Mm-hmm. Τη δική μου δήλωση, την σπέκουλα των πολιτικών μου αντιπάλων, mm-hmm. θλιβερή, αλλά και τις ευθύνες δημοσιογράφων όπως και του Δελτίου σας και ημών προσωπικός, ενώ mm-hmm. εσάς, της κυρίας mm-hmm. Τζίμα. Mm-hmm. Και των υπευθύνων του Δελτίου του Μέγκα που ήταν θλιβερή όλη η χθεσινή αντιμετώπιση αυτού του περιστατικού. Mm-hmm. Κυρίως διότι ο κάθε δημοσιογράφος που ξέρει να κάνει τη δουλειά του γνωρίζει ότι εγώ ποτέ δεν είπα τίποτα για τον τουρισμό. Αν όλο αυτό προέκυψε, κύριε Γεωργιάδη, από ένα λάθος και τίτλο. Οι συνεργάτες μου εδώ στο Δελτίο θα ήθελα να μην με διακόψετε. Ναι, απλώς με προσβάλλετε. Και εμένα και το Δελτίο και τους συνεργάτες μου. Οπότε αυτό δεν μπορώ να το προσπεράσω. Και εσείς εμένα χθες πάρα πολύ. Και εσείς εμένα τότε, κύριε Γεωργιάδη, μπορούμε να το λύσουμε με έναν απλό τρόπο. Μπορούμε να το λύσουμε με έναν απλό τρόπο. Να δούμε μαζί τι είπατε, να δούνε και όσοι μας παρακολουθούν και να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Και τη δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη σήμερα. Από τη Βουλή που είπα ακριβώς το ίδιο πράγμα που είπα εγώ χθες. Γιατί από τις δηλώσεις που κόψατε, περιέργως αυτή τη δήλωση δεν τη βάλατε. Πρώτα απ' όλα, αν μου επιτρέπετε, ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι το πρόβλημα δεν ήταν ο τουρισμός, αλλά δεν είπε ποτέ ότι εσείς δεν το είπατε αυτό. Εσείς ισχυρίζεστε ότι δεν συνδέσετε τον τουρισμό με την έξαρση των κρουσμάτων. Πράγματι, ποτέ. Ναι, πρώτα απ' όλα θέλετε να δούμε μαζί τι είπατε. Δεν το συνδέσατε ποτέ. Το συνδέσατε εσείς. Θέλετε να δούμε μαζί τι είπατε. Η συγκέντρωση που στείλαμε το μυαλό μας είναι πώς θα ανοίξουμε τον τουρισμό και την οικονομία, σκεπτόμενοι ότι έχουμε 5 μήνες που μπορούμε να διορθώσουμε την οικονομική ζημία του Μαρτίου και του Απριλίου. Πιθανόν, αν είχαμε σκεφτεί από την αρχή ότι ο ιός δεν θα έρθει τον Οκτώβριο, θα έρθει τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, να είχαμε κινηθεί λίγο διαφορετικά. Λοιπόν, αν ο ιός, αν ξέραμε ότι δεν θα έρθει τον Οκτώβριο, αλλά τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο, θα είχαμε κινηθεί διαφορετικά. Τι από τα ελληνικά μας είναι τόσο κακό, κύριε Γεωργιάδη, τι δεν καταλάβαμε καλά? Συγγνώμη, παίξατε αυτή τη δήλωση και εξακολουθείτε να ισχυρίζετε ότι εγώ συνέδεσα τον τουρισμό με τον κορονοϊό. Σαφώς. Όταν λέτε ότι αν ξέραμε, ότι δεν θα έρθει τον Οκτώβριο αλλά τον Ιούλιο. Το αφήνω στην κρίση των ελευθεριών σας. Δεν χρειάζεται. Αυτό ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα. Σημαίνει, κυρία Ράνια Τσίμα, θα παίρναμε πολύ διαφορετικά μέτρα. Ποια όχι θα ήταν δεν τα θα μέτρα αυτά. Τον τουρισμό. Διαφορετικά σε σχέση με τον τουρισμό. Αυτό ήταν το πλαίσιο στο οποίο αναφερόσασταν. Ο τουρισμός. Είναι γνωστό ότι δεν έχει παίξει κανένα ρόλο στην αύξηση των κρουσμάτων, γι' αυτό και η αύξηση γίνεται μήνα Νοέμβριο. Και μιλάμε σήμερα για 3.000 κρούσματα, όταν mm-hmm. ο τουρισμός έχει πρώτη μήνου τελειώσει. Και όπως ξέρετε, η διασπορά του ιού παίρνει 14 μέρες. Άρα θα ήταν ανόητο, ο ΣΥΡΙΖΑ μόνο μεταφέρει τις ανοησίες, να συνδέσει τον τουρισμό με την έξι του κορονοϊού στην Ελλάδα. Αυτό που είπα είναι, αυτό που είπε και ο κ. Μητσοτάκη σήμερα, και παρακαλώ να παίξετε το βίντεο του κ. Mm-hmm. Μητσοτάκη, ότι ναι, η ταχύτητα αυτής της πανδημίας έταξε πολύ γρηγορότερα στην Ευρώπη και στον πλανήτη από ό,τι όλοι το είχαμε υπολογίσει. Θυμίζω ότι το μήνα Μάιο οι γιατροί που βγάζατε ισχυρίζονταν ότι με την άνοδο της θερμοκρασίας ο ιός θα γίνει πιο αδύναμος. Φαντάζομαι το θυμάστε. Αυτό τελικώς δεν απεδείχθη μια πραγματικότητα. Εγώ λοιπόν χθες δεν είπα τίποτα περισσότερο. Κάτι που το συζητάγατε εσείς στο δελτίο σας, όλοι οι Έλληνες μεταξύ τους, όλοι οι Ευρωπαίοι μεταξύ τους, θα έλεγα όλοι οι άνθρωποι μεταξύ τους. Λοιπόν, για νομίζω, μία τόσο αυτονόητη αλήθεια. Νομίζω ότι το κομμάτι του αν συνδέσατε τον τουρισμό το με την πανδημία, κύριε Γεωργιάδη, συμφωνώ απολύτως. Θα το αφήσουμε στην κρίση των. Γιατί οι Έλληνες, κυρία Τσίμα, δεν χρειάζονται ούτε καυγάδες. Συμφωνώ ούτε απόλυτα, κύριε Γεωργιάδη. Άλλωστε δεν, και ξεκινήσαμε εμείς. Οι χαρακτηρισμοί. Που θα κάνει οι χαρακτηρισμοί, κύριε Γεωργιάδη, ξεκίνησαν από εσάς και εγώ απλώς παρέθεσα. Εγώ εδέχθη την επίθεση από εσάς χθες κατά έναν απαράδεκτο τρόπο. Από πότε η δημοσιογραφία είναι επίθεση και η καταγραφή των γεγονότων είναι επίθεση, κύριε Γεωργιάδη? Λοιπόν, ας μην συνεχίσουμε την μεταξύ μας αντιπαράθεση. Ενδικαίω. Όχι, άλλο λάσπη. Λοιπόν, ας μην συνεχίσουμε την μεταξύ μας. Και τέτοια εποχή. Ας μην συνεχίσουμε τη μεταξύ μας αντιπαράθεση. Άλλωστε, πάμε λοιπόν παρακάτω. Είδε το απόσπασμα. Πάμε λοιπόν.